προσεκτικά το διάλογο και νομίζω ότι όποιος τον ακούσει προσεκτικά θα δει ότι αυτά που καταλογίζονται στη δημοσιότητα ότι είπε ο κ. Παπάς δεν τα έχει πει. Επομένως, μια πιο προσεκτική ματιά στο διάλογο θα έλεγε δεν ότι το εξής. Δεν έχει πει για μαγαζί και δεν έχω μάθει ποιο είναι. Μήπως της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως αλλού. Αφήστε, είναι συνομιλία. Η συνομιλία. Ο κ. Παπάς για την Νέα Δημοκρατία. Συνομιλία για το μαγαζί άλλων, προφανώς. Τώρα υποτίθεται ότι θέλω να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε η κυρία Ράπτη, ότι επί του νόμου μας δεν έγινε τίποτα για την Νοβάρτης. Δεν διεκδικήθηκαν χρήματα. Ξέρει καλά η κυρία Ράπτη, διότι είναι και έμπειρη και γνώστρια, ότι είναι μια υπόθεση που διαρευνάται ακόμα από τη δικαιοσύνη, άρα δεν θα έχει τύχει οποιαδήποτε προσφυγή εκ μέρους μας τη στιγμή που είναι υπό διερεύνηση το σκάνδαλο στην Ελλάδα. Δεν εξετάστηκαν οι γιατροί. Το λένε όλοι οι αυτό, μάρτυρες, αυτό θα το πούνε η δικαιοσύνη το ποιους εξέτασε. Είναι πραγματικότητα, και θα το ξέραμε, κυρία. Ξέρουμε για τον άντρα της κυρίας Ράικου. Το ξέρουμε. Δεν εξετάστηκε είναι κανείς ένα παράδειγμα που στην σημαίνει. Αμερική, η υγειονομική είναι αυτή που καταδικάστηκαν. Κοιτάξτε. Το πόρισμα, αυτό το οποίο διαβάσαμε, ο συμβιβασμός μεταξύ του Αμερικανικού Δημοσίου και της Νοβάρτης, λέει επακριβώς τα εξής. Ότι έδρασε η εταιρεία με παράνομο τρόπο σε ξένες χώρες και στην Ελλάδα, στην προσπάθειά της να επηρεάσει αξιωματούχους Έλληνες, οι οποίοι στη συνέχεια θα επηρέαζαν τις αποφάσεις της κυβερνήσεως. Και διευκρινίζετε ότι αξιωματούχοι ποιοι είναι. Δεν σας διαβάζω. Διευκρινίστε ποιοι είναι οι αξιωματούχοι, όμως αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, αυτό λέει το πόρισμα των Αμερικανών, οι οποίοι τις κυβερνήσεις, ξέρετε, οι κυβερνήσεις δεν είναι οι γιατροί, ούτε θεωρώσεις. Δεν χρειάζεται. Όσο αναφέρεται, λέει, κοιτάξτε, επειδή υπάρχει αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να το δείξουμε όμως, γιατί λέει συγκεκριμένη. Ότι μιλάει για υγειονομικούς, δεν μιλάει πουθενά για πολιτικά πρόσωπα. Και πρέπει να το δούμε, να το δούμε και θα πείτε την άποψή σας, δεν θα σας διακόψω. Λοιπόν, να επηρεαστούν Έλληνες αξιωματούχοι προκειμένου να επηρεάσουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Με την έννοια ότι η τιμολόγηση, η πολιτική φαρμάκου υπογράφεται από υπουργούς. Δεν υπογράφεται από γιατρούς, ούτε από τον κλητήρα του Υπουργείου. Έτσι, γι' αυτό καταδίκασε την Νοβάρτης για αθέμητες πρακτικές το Αμερικανικό Δημόσιο, το οποίο βεβαίως δεν έχει καμία εξουσία να δικάσει το ποιοι Έλληνες συμμετείχαν σε αυτό. Αυτό είναι δουλειά της ελληνικής δικαιοσύνης. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, η οποία υποκριτικά στέκεται σήμερα και η οποία έκανε τα πάντα για να καθυστερήσει αυτή την έρευνα, με μηνύσεις, σε εισαγγελείς, με κολλησιεργίες. Σας θυμίζω την ιστορία με τους προστατευόμενους μάρτυρες, στους οποίους ντροπή για τη χώρα μας σήμερα, αλλά προτίθεται να τους προστατεύσει το αμερικανικό κράτος. Ντροπή. Διότι αυτό λέει μέσα το κείμενο, αν το διαβάσατε. Ναι. Διότι στην Ελλάδα απειλούνται και κινδυνεύουν. Εντάξει, λοιπόν, αυτά τα έκανε όλα η Νέα Δημοκρατία για να μην λάμψει η αλήθεια. Σε ό,τι πάει να βγει, δηλαδή οι δύο αξιόπιστοι μάρτυρες που υποτίθεται ότι ήταν η κυρία Ράικο και ο κύριος Μιονή, που ξαφνικά έγινε αξιόπιστος, ενώ όταν ο ίδιος κατήγγειλε ότι ο κύριος Βορύδης είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή έλεγε για υπουργό της κυβέρνησης ότι είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Είναι αξιόπιστος ο κύριος Μιονή όταν λέει σήμερα, όταν τότε έλεγε αυτό. Όταν λέει για τον Βορύδη ήταν αξιόπιστος για εσάς. Τώρα που λέει για τον παπά είναι αξιόπιστος για τους άλλους. Γιατί πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όχι με δύο μετά και με δύο στάθμα. Ποτέ δεν υιοθετήσαμε την άποψη ότι ο κύριος Βορύδης είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Κυρία Γεροβασίλη, συνομιλούσε το Μέγαρο Μαξίμου με τον κύριο Μιονή πάντως. Ξέρετε πολύ καλά γιατί έγινε αυτή η συνομιλία και ότι ήταν με παρότρινση. Του δεν Ισραήλ το ξέρουμε κράτος, γιατί έγινε. Όχι, δεν το ξέρουμε. Τα ξέρουμε αυτό όπως, ναι. Δεν το ξέρουμε. Συνάδει και από την οικειότητα. Ξέρουμε αυτό, ότι με τον ίδιο τρόπο έγιναν οι συνομιλίες με τον κύριο Σαμαρά, σας θυμίζω. Ούτε ξέρουμε. Ξέρουμε. Να δούμε. Δεν έχω κύριο. Τα λέει ο κύριο Μιονή. Το λέει ο κύριο Μιονή. Πώς γίνεται αξιόπιστος λοιπόν για τον κύριο Παπά και δεν γίνεται για τον κύριο Σαμαρά. Όχι, γι' αυτό σας λέω. Ήταν αξιόπιστος τότε για εσάς και τώρα. Η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας και η παραδοχή της, χαίρομαι να παραδεχθούν ότι είναι σκάνδαλο επιτέλους, γιατί μέχρι τώρα δεν ήταν. Mm-hmm. Και επίσης έχει ενδιαφέρον, κυρία Ράπτη. Στην κυρία έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρο ότι είναι σκάνδαλο. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Εμείς είναι σκάνδαλο σε 15 χώρες. Όπως μας βολεύει. Είναι σκάνδαλο σε 15 χώρες. Κυρία Ράπτη, είστε στο μέλος της Επιτροπής Φαρμάκου στην επίμαχη περίοδο. Δεν ήμουν μέλος της Επιτροπής Φαρμάκου, όχι. Δεν ήμουν, κάνετε λάθος. Δεν ήμουν μέλος της Επιτροπής Φαρμάκου, όμως να πω το εξής, εσείς μας το μετά όσο ακούστηκαν, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Υπάρχει
υπάρχει εδώ πέρα, και αυτό είναι και στη διάθεση οποιοδήποτε το θελήσει, που είναι το πρακτικό, το αμερικάνικο πρακτικό, που λέει σε τι αναφέρεται. Και αναφέρεται σε αξιωματούχους, οι οποίοι αξιωματούχοι αυτό δεν είναι πολιτικοί αξιωματούχοι. Οι αξιωματούχοι ποιον επηρεάζει. Γιατί είναι οι αξιωματούχοι που γίνεται. Δεν πειράζει. Εγώ κοιτάξτε, θα τοποθετηθώ και από εκεί και πέρα μπορούμε να γίνουμε και να κάνουμε και τις επίσημες μεταφράσεις. Εδώ λοιπόν το πρακτικό αυτό στα αγγλικά αναφέρει ρητά ότι αυτοί οι οποίοι ήταν οι εμπλεκόμενοι ήταν αυτοί οι οποίοι χειραγωγούσαν τις τιμές των φαρμάκων, ήταν αξιωματούχοι. Αξιωματούχοι όμως οι οποίοι αναφέρονται ως τέτοιοι και είναι υγειονομικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, διοικητές νοσοκομείων και άλλοι οι χρησιμοποιούσαν τις αθέμητες πρακτικές σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της Νοβάρτης. Επίσης, από αυτό το πρακτικό προκύπτει ότι ουδέποτε στην Αμερική υπήρξε καμία δίωξη πολιτικών προσώπων, ούτε αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα. Ήταν καθαρά υπόθεση μεταξύ υγειονομικών. Και θέλω να πω ότι δυστυχώς αυτό εργαλειοποιήθηκε. Η υπόθεση αυτή της Νοβάρτης, το υπαρκτό σκάνδαλο, όπως είπαμε, εργαλειοποιήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς για να διώξει τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Με αποτέλεσμα σήμερα είναι σε ομοιρία ακόμα, μετά από 3 χρόνια, και δεν έχει βγει σχετική απόφαση για να μπει στο αρχείο, αντιστοίχως, όπως μπήκε για τους πρώτους 7. Υπάρχουν σε ομοιρία αυτή τη στιγμή και ο Άδωνς Γεωργιάδης και άλλοι άνθρωποι. Αδικαιολόγητα δηλαδή. Κατά την άποψή μου, 3 χρόνια, κοιτάξτε, επειδή έχουμε κάνει ποινική δικηγορία όσοι είμαστε νομικοί, γνωρίζουμε ότι 3 ολόκληρα χρόνια για να εκδώσει ένα πόρισμα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε ήδη να έχει αυτό γίνει και να έχει κλείσει η υπόθεση. Πέραν όμως αυτό, φυσικά θα περιμένουμε τελική δικαιοσύνη. Χθες όμως ο πρόεδρος Αρείου Πάγου και ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου έκαναν παρέμβαση, επειδή έχουμε τις απειλές κατά δικαστικών και της κυρίας Τουλουπάκη, και αποστόμωσε τον κύριο Γεωργιάδη σε μια δήλωση η οποία έρχεται ενάντια στη στάση της Νέας Δημοκρατίας και των υπουργών της, να απειλούν, να εκβιάζουν και να μηνύουν δικαστικούς λειτουργούς. Και τις αποφάσεις που αναφέρεται η κυρία Ράπτη δεν τις παίρνουν οι κυβερνήσεις. Τις αποφάσεις τις οποίες αναφέρεστε τις παίρνουν. Είπε κανείς ότι τις παίρνει η δικαστική. Προφανώς και τις παίρνει. Λέμε, είπαμε, κρίναμε ότι είναι καθυστέρηση. Όλο το πρόβλημα 3 χρόνια να τελειώσει μια προκαταλογή. Αποκρίνεται την καθυστέρηση. Ένας απλός πολίτης θα μπορούσε να σας το πει. Ότι πρέπει να πάει φυλακή η κυρία Τουλουπάκη, τη υιοθετείτε. Όχι, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν η αγανάκτηση. Αυτό το έχουμε πει με πάρα πολλούς τόνους. Δικαιούται ο υπουργός να είναι σε τέτοια αγανάκτηση. Πολίτης αισθάνεται ότι είναι όμοιρος. Δεν είναι πολίτης ο υπουργός της κυβέρνησης, στην εξέταση μιας υπόθεσης του, η οποία τον βλάπτει και τον συκοφαντεί καθημερινά αυτή η υπόθεση στο Πανελλήνιο, είναι δικαιούται να έχει και μία, αν θέλετε, έκφραση οργής, ας το πούμε. Κυρία Γεροβασίλη, όχι, δεν τα δικαιούνται οι υπουργοί της κυβέρνησης. Φανταστείτε αυτά επί των ημερών μας, δηλαδή ο υπουργός να έχει απειλήσει. Εδώ είπατε ότι θα ελέγξετε τους αρμούς της εξουσίας και θα βγάλετε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις φιλοπτικές άδειες, η οποία θα ήταν σύμφωνα με αυτά τα οποία πίστευε ο κύριος Τσίπρας. Δεν τα ξεχνάει το Πανελλήνιο αυτά, δυστυχώς. Δεν προλαβαίνετε εύκολα. Και δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι μέσα στο δημοκρατικό σύστημα, προφανώς υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα. Όταν λοιπόν μιλάς για λογαριασμό της δικαιοσύνης και παροτρύνεις κάποιον σε οποιαδήποτε ενέργεια, εννοώ δικαστικό, προφανώς επεμβαίνεις στην δικαιοσύνη και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται. Ως αυτοκριτική το δέχομαι. Κυρία Ως αυτοκριτική. Είναι αυτό το οποίο, στο οποίο αναλόγει ο κύριος Τσίπρας επί τετραετία. Για το χώρο σας. Όχι, μόνο σαν ακούνε. Λοιπόν, κυρία Ράπτη, είμαστε προ-ανασχηματισμού. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι θα πάρει τις αποφάσεις του, όπως είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης. Τι την κοινοβουλευτική ομάδα τώρα, οι βουλευτές ξέρουν επί πάντα. Επί του παρόντος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έχουν πάρει τα τηλέφωνα, επί του παρόντος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει βάλει άνω τελεία σε αυτή τη συζήτηση των ασχηματισμών. Λέτε ότι θα γίνει μέσα στον Ιούλιο. Δεν γνωρίζω κάτι. Κυρία Γεωργοβασίλη, όταν εσάς αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς, οι διάφοροι που ελάτε που τώρα, και λοιπά, τα κουτσοπολιά που γράφει το ντοκουμέντο. Εσείς είστε μια έμπειρη πολιτική. Δεν μπορείτε να αναλώνετε σε τέτοια κουτσοπολιά. Διαβάζω τις δηλώσεις των υπουργών σας, ξέρετε, τις διαβάζω αυτούς. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Γεωργοβασίλη, για το νομοσχέδιο που καταθέτει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Επειδή έχετε χρηματίσει το Υπουργείο για τις πορείες. Ναι. Καταρχήν υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται και πολλά υπάρχουν ήδη. Δηλαδή γίνεται αναγγελία στην ελληνική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία επιτηρεί κτλ. Αυτά συμβαίνουν ήδη. Δεν ερχόμαστε ξαφνικά. Παρ' όλα αυτά κλείνει το κέντρο, μέρα παραμέρα σχεδόν. Κοιτάξτε. Γίνεται ο μεγάλος περίπατος δηλαδή από μόνος του. Ο μεγάλος περίπατος το έκανε από μόνος του. Αυτό δεν χρειάζονται συγκεντρώσεις πια. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσει το κέντρο. Λοιπόν, εκτιμώ ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται για να απαντήσει στο μεγάλο περίπατο. Ναι. Και για να απαντήσει
για να δείξει ότι θέλει να απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ποτέ να εφαρμοστεί ένας τέτοιος νόμος. Με την έννοια ότι αυτή. Περίπου 20 χρόνια. Γίνονται προσπάθειες. Πολλούς μήνες η Νέα Δημοκρατία να φέρει αυτό το νομοσχέδιο, το ανέστη. Από την αρχή. Πάντως, επί της αρχής διαφωνείτε να μην κλείνει το Σύνταγμα με 50 ανθρώπους. Υπάρχει τρόπος για να μην κλείνει. Ή οποιοσδήποτε τρόπος, όχι μόνο. Μέχρι σήμερα όμως έκλεινε. Δεν είναι 50 άνθρωποι. Εδώ όμως ο νόμος είναι οριζόντιος, δεν αναφέρεται σε πόσους ανθρώπους, είναι οριζόντιος ο νόμος. Και έρχεται σήμερα από το φόβο της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στην έκρηξη του φθινοπόρου εν όψη του κράχ το οποίο αναμένεται. Το νομοσχέδιο αυτό θα δώσει μια απάντηση σε αυτό το οποίο βασανίζει όλους τους πολίτες, τους κατοίκους του κέντρου. Βασανίζει όλους όσους έχουμε προσπαθήσει και εσείς φαντάζομαι να επισκεφθούμε το κέντρο. Και την οικονομία και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο κέντρο. Εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο να ξέρουμε ότι τον προηγούμενο μήνα γίνανε 80 πορείες, αυτό το μήνα γίνανε 50 πορείες. Πρέπει αυτό να μπει σε μια τάξη, να υπάρχει υπεύθυνος της πορείας, όπως έχει και το ΠΑΜΕ. Και από το 10 και μετά. Και από εκεί και πέρα να μας βασανίζει προς το παρόν ο Ιωάννης Κολοκυθάς και το κοντρόλ και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κυρίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.